Τα τελευταία χρόνια οι Δήμοι μετατράπηκαν ολοκληρωτικά πια σε κρατική υπηρεσία, σε μηχανισμό που υλοποιεί την πολιτική των κυβερνήσεων, του κεφαλαίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γίνονται φορείς εμπορευματοποίησης μιας σειράς υπηρεσιών που θα έπρεπε να είναι ευθύνη του κράτους, όμως περνάνε ως αρμοδιότητες στην τοπική διοίκηση με στόχο από εκεί να δοθούν σε μια πορεία μία προς μία σε μεγαλοεπιχειρηματίες. Απέναντι σε αυτή την κατάσταση, η πείρα από Δήμους όπου υπάρχει κομμουνιστής δήμαρχος όπως η Πάτρα είναι ένα ελπιδοφόρο παράδειγμα που συγκινεί πολύ κόσμο για τη μαχητική διεκδικητική στάση του υπέρ των συμφερόντων των δημοτών, κόντρα στα μεγάλα συμφέροντα σε όλες τις κυβερνήσεις και σε ένα αντιλαϊκό κράτος. Αυτή η θετική εμπειρία μπορεί να εμπόδισε αντιλαϊκά μέτρα, να εξέφρασε τις προσδοκίες του λαού, να έκανε πολλά πρακτικά βήματα στην ικανοποίηση άμεσων αναγκών, αλλά είναι αλήθεια ότι δεν μπορεί από μόνη της να αλλάξει τη συνολική εικόνα στην τοπική διοίκηση της χώρας. Χρειάζεται ανάλογα παραδείγματα να πολλαπλασιαστούν στις επερχόμενες εκλογές, να δείξει ο λαός και εκεί τη δύναμή του, να πολλαπλασιάσει τα εμπόδια στην αντιλαϊκή πολιτική, να κερδίσει βήματα, να ανοίξει και από αυτό το μετερίζει το δρόμο μιας συνολικής ανατροπής. Με αυτή τη ματιά στεκόμαστε ως υποψήφοι της λαϊκής εισπύρωσης απέναντι στις αντιδραστικές αλλαγές. Δίνουμε τις δυνάμεις μας ώστε να οργανώνουμε την πάλη, τη διεκδίκηση και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο και κυρίως έξω από αυτό σε συμπόρευση με το εργατικό λαϊκό κίνημα, συμβάλλοντας στην οργάνωση εργατικών και λαϊκών δυνάμεων ενάντια στην προώθηση αντιδραστικών ανατροπών και στην τοπική διοίκηση. Τώρα, το κάλεσμα του ΚΚΕ είναι η επιλογή μάχης για τους ανθρώπους του λαού που στέκονται με οργή και αγανάκτηση απέναντι στα τραγικά γεγονότα των τελευταίων ημερών. Οι μεγάλες απεργιακές συγκεντρώσεις, οι δράσεις μέσα σε χώρους δουλειάς, οι πολύμορφες συγκινητικές εκδηλώσεις των φοιτητών και των μαθητών, τα συλλαλητήρια των τελευταίων ημερών αποτελούν το νέο ελπιδοφόρο στοιχείο μέσα στη θλίψη και την οργή που προκάλεσε το προδιαγεγραμμένο έγκλημα στα Τέμπη. Αυτές οι κινητοποιήσεις είναι ένα δείγμα της τεράστιας και αστήρευτης δύναμης του αγωνιζόμενου λαού που μπορεί πραγματικά να φέρει τα πάνω κάτω. Το αποδεικνύουν και η μαζικότητα, τα 2,5 εκατομμύρια εργαζομένων αυτοαπασχολούμενων νέων φοιτητών και μαθητών που κινητοποιήθηκαν, αλλά και το περιεχόμενο αυτών, γιατί κινητοποιήθηκαν ενάντια στα κέρδη τους για τις ζωές μας, όπως είναι το κεντρικό σύνθημα. Σύνθημα που κατεδαφίζει τις δικαιολογίες για την κακιά την ώρα ή την κακιά τη χώρα, στρέφεται ίσια στην καρδιά του προβλήματος τα πραγματικά αίτια. Την Ευρωπαϊκή Ένωση και την πολιτική της απελευθέρωσης, την εμπορευματοποίηση και ιδιωτικοποίηση υπέρ των μεγάλων ιδιωτικών συμφερόντων, ενός κράτους συλλογικού εκπροσώπου αυτών των συμφερόντων που υπηρετήθηκε και υπηρετείται από όλα τα αστικά κόμματα και τις κυβερνήσεις τους, αλλά και από τη Δημοτική Αρχή στην πόλη μας. Όχι τυχαία, συνέπεσαν χρονικά αυτές οι μεγαλειώδεις κινητοποιήσεις στη χώρα μας με άλλες πολύ μεγάλες απεργιακές μάχες σε όλη την Ευρώπη και ιδιαίτερα και στη Γερμανία σήμερα και στη Γαλλία τις τελευταίες μέρες, όπου παρακολουθούμε μια συγκλονιστική απεργιακή απάντηση δεκάδων εκατομμυρίων Γάλλων εργαζομένων απέναντι στην αδιασφαλιστική μεταρρύθμιση Μακρόν, μια κινητοποίηση που έχει νεκρώσει σημαντικούς κλάδους της παραγωγής και των μεταφορών στη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης και δείχνει και εκεί τη δύναμη του οργανωμένου λαού. Το έγκλημα στο σιδηρόδρομο υπήρξε η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι. Ήρθε να προσθεθεί στο σύνολο των υπόλοιπων πιεστικών εργατικών λαϊκών προβλημάτων, αλλά και σε μια σειρά από επαναλαμβανόμενα γεγονότα, διαχείριση πανδημίας, εργατικά ατυχήματα, πυρκαγιές, πλημμύρες, σεισμούς και άλλες καταστροφές, όπου αποδείχθηκε περίτρανα και με όλες τις κυβερνήσεις ότι το σημερινό κράτος αντιμετωπίζει τις ανάγκες και την προστασία του λαού ως κόστος που πρέπει να παραμερίζεται, γιατί βλάπτει την κερδοφορία του κεφαλαίου και τις λεγόμενες αντοχές της καπιταλιστικής οικονομίας. Πρόκειται για το ίδιο κράτος που έχει φτιάξει υποδομές για τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς και το ηλεκτρονικό φακέλωμα, αλλά όχι για την ηλεκτρονική επιτήρηση των τρένων, αποδεικνύοντας ότι ακόμη και η αξιοποίηση των τεχνολογικών και επιστημονικών επιτευγμάτων γίνεται με ταξικά, οικονομικά και πολιτικά κριτήρια. Το έγκλημα αυτό δεν είναι κάποια εξαίρεση στον κανόνα. Καθημερινά οι εργαζόμενοι έρχονται αντιμέτωποι με μικρά και μεγάλα εγκλήματα που πολλαπλασιάζονται σε αυτό το πλαίσιο. Αυτός είναι ο κοινός παρανομαστής που θυσιάζει δικαιώματα, εισοδήματα, μισθούς, εργασιακές σχέσεις, υποδομές απαραίτητες για την προστασία του λαού, ακόμη και της ίδιας ανθρώπινης ζωής. Συνεπώς το δίλημα που τίθεται είναι αμήλικτο. Ή θα συνεχίσουμε να μετράμε νέες απώλειες και θύματα στο πλαίσιο της πολιτικής που μετράει τις ζωές μας ως κόστος μπροστά στα κέρδη τους,
ή θα διαλέξουμε το δρόμο της οργανωμένης πάλης για την ανατροπή αυτής της απειλής και της βαρβαρότητας. Σε αυτή την κατεύθυνση δίνουμε τη μάχη το επόμενο διάστημα. Και για τα άλλα τέμπη που μας περιτριγυρίζουν και απειλούν καθημερινά την ασφάλεια και τη ζωή μας στη δουλειά, στην εκπαίδευση, στις αστικές συγκοινωνίες, στο οδικό δίκτυο, στην πόλη που εργαζόμαστε και ζούμε καθημερινά. Κοινός παρονομαστής όλων αυτών είναι το κυνήγι του μεγαλύτερου κέρδους για τους επιχειρηματικούς ομίλους και του μικρότερου κόστους για το κράτος που στρώνει το έδαφος και για νέες τραγωδίες. Τι είναι, για παράδειγμα, τα παλιά και υποσυντηρημένα σχολικά κτίρια σε όλο το Δήμο Θεσσαλονίκης, στα οποία αφού ολοκληρώθηκε ο πρώτος οπτικός μόνο έλεγχος, έχουν γίνει κάποιες εργασίες επισκευής και ενίσχυσης σε ελάχιστα σχολικά κτίρια μετρημένα στα δάχτυλα. Όμως, το 68% των σχολικών κτιρίων του Δήμου Θεσσαλονίκης είναι κτισμένα πριν το 1995, δηλαδή με παλιούς αντισεισμικούς κανονισμούς. Το 38% αυτών είναι υψηλής προτεραιότητας περαιτέρω ελέγχου, δηλαδή διαθέτουν παροχημένο σχεδιασμό και στοιχεία που τα καθιστούν ευάλωτα έναντι του σεισμικού φαινομένου. Πόσα νέα τέμπη μπορεί να κρύβονται από πίσω, αν γίνει κάποιος μεγάλος σεισμός? Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και οι εκπροσωποί του στο Δήμο κοκορομαχούν για το αν αναπτύσσεται ή όχι Θεσσαλονίκη, σε ποιους μεγαλοεπιχειρηματίες πρέπει να πάνε τα εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης και σε ποιους όχι, για το αν γίνονται μεγάλα έργα στην πόλη μας. Η προπαγάνδα, για παράδειγμα, της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και της Δημοτικής Αρχής ΖΕΡΒΑ, ότι λίγο πολύ συμβαίνει μια έκρηξη ανάπτυξη στη Θεσσαλονίκη, δεν θα έλεγε κανείς ότι είναι ορατή στην πόλη, για να λέμε την αλήθεια. Χορτάσαμε εξαγγελίες, σχέδια και ανέξοδες υποσχέσεις από τους σημερινούς και τους προηγούμενους σε κεντρική εξουσία και στο Δήμο. Για να μην μιλήσουμε για τις απίθανες καθυστερήσεις στην κατασκευή του μετρό και το φιάσκο με τη δωρεά που δεν έφτασε τελικά για το παιδιατρικό νοσοκομείο. Αλλά ακόμα κι αν υλοποιηθεί η περιβόητη ανάπτυξή τους στην πόλη μας, όλα αυτά που εξαγγέλνουν, τι σώη ανάπτυξη θα είναι? Για τους πολλούς, τους εργαζόμενους, τη μεσαία τάξη όπως τη λένε και τους νέους, ή μήπως ανάπτυξη για τους λίγους, το μεγάλο τουριστικό κεφάλαιο, τις μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες? Η Δημοτική Αρχή ΖΕΡΒΑ, στήριγμα της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας στην πόλη, παρά τα ελάχιστα πραγματοποιηθέντα έργα την τελευταία τετραετία, διαφημίζει για παράδειγμα το μεγαλύτερο όλων των εποχών τεχνικό πρόγραμμα του 2023. Η αλήθεια είναι ότι πολλά από τα έργα που έχουν περιληφθεί και στο φετινό τεχνικό πρόγραμμα μεταφέρονται από χρονιά σε χρονιά εδώ και πολλά χρόνια, γιατί ποτέ δεν υλοποιούνται και αφορούν κατά βάση αστικές αναπλάσεις, πλατεία Αριστοτέλους, πλατεία Διοικητηρίου και άλλες, με στόχο την ενίσχυση καταρχήν του τουρισμού πολυτελείας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η αγορά Μοδιάνο που αναφέρθηκε και ο Σωτήρης. Πολύς λόγος γίνεται από όλους για τους ελάχιστους ελεύθερους χώρους που έχει η πόλη μας και το ελάχιστο πράσινο αρνητικό ρεκόρ παγκοσμίως. Και τι κάνουν γι' αυτό? Με την υπογραφή των κυβερνήσεων Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ, της διοίκησης του Δήμου και της Περιφέρειας, η Θεσσαλονίκη αποκτά στο χώρο της ΔΕΘ, αντί για ένα πραγματικό πνεύμονα πρασίνου που τόσο έχει ανάγκη, ένα νέο επιχειρηματικό κέντρο που θα χρηματοδοτηθεί άμεσα ή έμεσα από τον ίδιο το λαό. Και ακολουθούν Κεραμία και Μίλια Λατίνη, η δυτική είσοδος της πόλης, στην ίδια λογική. Τη λογική της γιγάντωσης της επιχειρηματικής παρουσίας σε βάρος των πραγματικών αναγκών του λαού της πόλης. Η προτινόμενη ανάπλαση της ΔΕΘ δεν συνιστά Μητροπολιτικό Πάρκο, αλλά ένα πράσινο προάβλιο για τα νέα εκθεσιακά περίπτερα, το συνεδριακό κέντρο και το ξενοδοχείο. Ανάπτυξη πραγματική για τους εργαζόμενους και την νεολαία της περιοχής σημαίνει μόνο η πρόταση που έχει καταθέσει το ΚΚΕ. Να μετατραπεί ο χώρος της ΔΕΘ σε πάρκο, με ταυτόχρονη δυνατότητα για αθλητικές και πολιτιστικές κρίσεις δραστηριότητες. Να διασφαλιστεί με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και με κρατική χρηματοδότηση όχι μόνο η κατασκευή, αλλά και το αναγκαίο προσωπικό για τη συντήρηση και αναβάθμιση του πάρκου. Ταυτόχρονα να ενταχθούν σε έναν ενιαίο σχεδιασμό μαζί με το χώρο της ΔΕΘ, ο χώρος του Τρίτου Σώματος Στρατού, μετά από μετεκατάστασή του και κατάργηση φυσικά του Νατοϊκού Στρατηγίου, ο χώρος του πρώην 424 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου και να αξιοποιηθούν για επέκταση των χώρων πρασίνου, καθώς επίσης και για εγκατάσταση άλλων απαραίτητων υποδομών, παιδείας και δυτικής στέγης αθλητικών χώρων. Ανάπτυξη, για παράδειγμα, για τους γονείς και τα παιδιά της πόλης, δεν είναι η πρώτη επαφή των μικρών παιδιών με το οργανωμένο σχολικό περιβάλλον να είναι μέσα από τα περίφημα κύμπο αρδελοκούτια της προσχολικής αγωγής, που ταυτόχρονα εξαφάνισαν και πολλές σχολικές αυλές. Ο νόμος για την προσχολική αγωγή, θυμίζουμε, είναι της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.
η οποία ενώ όρισε προθεσμία για την έναρξη λειτουργίας της, δεν πήρε κανένα απολύτως μέτρο για την αξιοπρεπή στέγασή της. Από το 2011 και μέχρι σήμερα, η κρατική χρηματοδότηση των Δήμων ως γνωστόν έχει μειωθεί σε τεράστιο ποσοστό, περίπου 70%. Και ένα από τα αποτελέσματα είναι ότι κατά τη διάρκεια της τελευταίας 20ετίας μόνο έχουν αποχαρακτηριστεί στο Δήμο τουλάχιστον 20 θεσμοθετημένοι χώροι σχολείων λόγω αδυναμίας απαλωτρίωσής τους από τους αρμόδιους φορείς του δημοσίου. Και οι 15 από αυτούς αφορούσαν νηπιαγωγεία. Απέναντι σε αυτή την κατάσταση, απέναντί τους, μόνο η οργανωμένη και συλλογική διεκδίκηση με μπροστάρετες κομμουνιστές μπορεί να βάλει εμπόδια σε αυτό το έσχος με τις τεράστιες ελλείψεις σχολικής στέγης συνολικά. Το σύνθημα «Μόνο ο λαός σώζει το λαό» έγινε πράξη και στην πόλη μας, όταν οι κινητοποίησεις των μαζικών φορέων στη Χαριλάου ακύρωσαν την απόφαση της Δημοτικής Αρχής Ζέρβα να αποχαρακτηριστεί από χώρος ανέγερσης σχολικού κτηρίου και να αποδοθεί στους προγενέστερους ιδιοκτήτες το δεσμευμένο οικόπεδο που βρίσκεται δίπλα στην αλυσίδα και προορίζεται για την κατασκευή δύο νηπιαγωγείων. Και τους αναγκάσαμε μαζί με τον οργανωμένο λαό και τους φορείς της περιοχής να βρουν τελικά χρήματα για την απαλωτρίωση του οικοπαίδου που τάχα δεν υπήρχαν. Ανάπτυξη για μας και τα παιδιά μας σημαίνει παιδεία στο ύψος των σημερινών αναγκών με καθηγητές, βιβλία, εργαστήρια, σύγχρονα σχολικά και πανεπιστημιακά κτίρια και όχι να πέφτουν οι φοιτητές από τα παράθυρα επειδή δεν χωράνε μέσα στις αίθουσες του Πανεπιστημίου επιχείρηση που και αυτό τα λογαριάζει όλα με όρους κόστους και ωφέλους. Εμβληματικό παράδειγμα άλλωστε της ανάπτυξής του στην πόλη μας είναι το Μετρό Θεσσαλονίκης. 16 χρόνια, 6 κυβερνήσεις, μετά από την έναρξη των εργασιών μόνο, και οι εργαζόμενοι του έργου και ο λαός της πόλης τα έχουν δει όλα. Την τραγική καθυστέρηση στην ολοκλήρωση του έργου με τη διόγκωση αναθεώρηση του κόστους κατασκευής και τις προκλητικές αποζημιώσεις στην ανάδοχο εταιρεία, ύψους εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ από όλες τις κυβερνήσεις, τη διαρκή επιδείνωση των εργασιακών δικαιωμάτων με συνεχείς απολύσεις. Και βέβαια, πέρα από το κόστος κατασκευής, με την παραχώρηση του κοινωνιακού έργου του μετρό σε ιδιώτη, ο λαός της πόλης θα καλεστεί να χρυσοπληρώσει και τη λειτουργία του όταν αυτή ξεκινήσει, προκειμένου να διατηρηθούν οι αριθμοί των κερδών σε ικανοποιητικά επίπεδα για τις εμπλεκόμενες εταιρείες και με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει για την ασφάλεια των μετακινήσεων εκατοντάδων χιλιάδων συμπολιτών μας. Το ΚΚΕ διεκδικεί και παλεύει να μην επιτραπεί καμιά νέα αναβολή στη λειτουργία της βασικής γραμμής και της επέκτασης προς την Καλαμαριά και καμιά νέα χρηματοδότηση προς τον ανάδοχο. Να γίνουν προσλήψεις του απαραίτητου ανθρώπινου δυναμικού στο έργο, αυξήσεις στους μισθούς με συλλογικές συμβάσεις εργασίας που θα κατοχυρώνουν σταθερά ωράρια και φυσικά συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας. Μήπως όμως είναι καλύτερη κατάσταση με τον ΟΑΣΤ? Και εδώ, παρά το κλίμα υπεραισιοδοξίας που καλλιεργεί η κυβέρνηση και η Δημοτική Αρχή, η κατάσταση παραμένει πολύ άσχημη. Τι πιο αποκαλυπτικό, τον Αύγουστο, για παράδειγμα, έμεινε περιοχή της πόλης, συγκεκριμένα η Άνω Πόλη, χωρίς συγκοινωνία, γιατί χάλασε και το τελευταίο λεωφορείο που την εξυπηρετούσε. Τα πανηγύρια για δίθεν βελτίωση των αστικών συγκοινωνιών είναι απόλυτη πρόκληση για τους κατοίκους της πόλης. Η μόνη αλήθεια είναι η ραγδαία χειροτέρευσή της και την περιέγραψε αναλυτικά ο Σωτήρης λίγο πριν. Ανάπτυξη για μας και για το λαό σημαίνει επαρκή, σύγχρονη, γρήγορη και φθηνή αστική συγκοινωνία με ανάπτυξη όλων των μέσων σταθερής τροχιάς που θα εξυπηρετεί το λαό στις καθημερινές μετακινήσεις του, που για να γίνει πραγματικότητα απαιτούνται ριζικές αλλαγές. Το ΚΚΕ, η εκλεγμένη μας με τη λαϊκή συσπήρωση στο Δήμο Θεσσαλονίκης, έχουν στο επίκεντρο των προτάσεων και πρωτοβουλειών τους όλα τα κρίσιμα ζητήματα της πόλης. Γιατί κρίσιμα ζητήματα, μεταξύ άλλων, είναι η ολοκληρωμένη αντιπλημμυρική, αντιπυρική, αντισεισμική προστασία με βάση έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό και ένα σαφές χρονοδιάγραμμα, έτσι ώστε να μην ξαναθρηνήσουμε θύματα, κατεστραμμένες υποδομές και περιουσίες. Κρίσιμο ζήτημα είναι ένα πρόγραμμα ανάπτυξης σχολικής και φοιτητικής στέγης χωρίς ιδιώτες, που να καλύπτει τις μεγάλες ανάγκες της περιοχής, να μην υπάρχουν σήμερα μαθητές σε κοντέινερ. Κρίσιμο ζήτημα είναι το μέλλον του μοναδικού πνεύμονα της πόλης μας, του ΣΕΙΞΟΥ, η ολοκληρωμένη προστασία, διαχείριση και η οικολογική ανόρθωση του περιαστικού δάσους δεν παίρνει άλλη αναβολή. Κρίσιμο επίσης ζήτημα είναι η ύπαρξη επαρκών και σύγχρονων υποδομών αθλητισμού για την ανάπτυξη μαζικού λαϊκού αθλητισμού, για να βρει διέξοδο η νεολαία και να στηριχθούν πραγματικά οι αθλητικοί σύλλογοι. Ας το σκεφτούμε δουλεύοντας την πείρα αυτών των χρόνων. Οι αλλαγές, η ανατροπή που έχουν ανάγκη οι νέοι εργαζόμενοι, οι επαγγελματίες της Θεσσαλονίκης, θα έρθει από τα κάτω, με οργάνωση και αγώνα παντού. Το λέμε καθαρά, δυνατά, τίμια. Ισχυρό ΚΚΕ σε όλες τις κάλπες, ισχυρό στη Βουλή, στο Δήμο και την Περιφέρεια.
Η λαϊκή συσπήρωση, το ψηφοδέλτιό μας, μπορεί να εκφράσει ένα ρεύμα συμπόρευσης, αγώνα, αλλαγής στη Θεσσαλονίκη. Χορτάσαμε στο Δήμο Θεσσαλονίκης από σωτήρες, ικανά πρόσωπα, δυνατά ονόματα. Χορτάσαμε το 2019 από υποψήφιους δημάρχους, δίθεν ανεξάρτητους, που την επόμενη των εκλογών με ευκολία συμπράξαν με την παράταξη του δημάρχου. Απέναντί μας δεν έχουμε κάποια πρόσωπα υποψήφιων δημάρχων, ικανά και αυτοδημιούργητα. Έχουμε τους υποψήφιους κομμάτων. Των κομμάτων που κυβέρνησαν, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, ή και αυτών που κυβερνούν, της Νέας Δημοκρατίας. Οι υποψήφοι αυτών των κομμάτων έχουν πρίκα την πολιτική τους, την κυβερνητική τους θητεία, τα έργα και τις ημέρες των τριών μνημονίων που ψήφισαν, τον προαπαιτούμενο του Ταμείου Ανάκαμψης. Ας απαντήσει ο λαϊκός εργατικός κόσμος που ζει στη Θεσσαλονίκη. Θέλει δήμαρχο, διοίκηση, δήμο που θα υπηρετεί την κυβέρνηση, τους εταίρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα πολλά επιχειρηματικά συμφέροντα, ή δήμο που θα δουλεύει μαζί με το λαό της πόλης, θα τον κινητοποιεί, θα διεκδικεί μαζί του, θα παλεύει από θέσεις αντιπολίτευσης στους χειρούς. Ποιοι θα στηρίξουν το λαϊλατημένο εισόδημα των Θεσσαλονικαίων από τη φορολογιστία του Δήμου, μειώνοντας δραστικά τα τέλη καθαριότητας στην κατοικία και ιδιαίτερα στην επαγγελματική στέγη, καταργώντας το χαρά της ελεγχόμενης στάθμευσης, παγώνοντας πληστηριασμούς και κατασχέσεις λογαριασμών για μικροχρέη στο Δήμο, μετατρέποντας σε συμβολική τη συμμετοχή των δημοτών στις ανταποδοτικές υπηρεσίες. Ποιοι θα στηρίξουν τους χιλιάδες επαγγελματίες Θεσσαλονίκης από τα δυσβάσταχτα δημοτικά τέλη, από το κυνήγι των κλήσεων, ποιοι θα επιβάλλουν να πληρώσουν στο Δήμο οι μεγάλοι επιχειρηματίες που χρωστούν εκατομμύρια ενώ δεν αποδίδουν ούτε αυτά που από τον νόμο είναι υποχρεωμένοι. Ποιοι δεν δεσμεύονται από τα ματωμένα πλεονάσματα και θα αξιοποιήσουν τα όποια πλεονάσματα του Δήμου για να στηριχτούν τα σχολεία, τα κέντρα πρόληψης, τα δημοτικά ιατρεία, οι παιδικοί σταθμοί, καταργώντας τα τροφεία για οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα. Ποιοι θα στηρίξουν τους χιλιάδες εργαζόμενους του Δήμου, όπως κάναμε το προηγούμενο διάστημα με τους εκατοντάδες συμβασιούχους, τις καθαρίστρες των σχολείων, τους εργαζόμενους στην καθαριότητα, διεκδικώντας αταλάντευτα ενάντια σε κάθε ιδιωτικοποίηση που επιχείρησαν κυβέρνηση και διοίκηση του Δήμου. Ποιοι μπορούν να κινητοποιήσουν λαϊκές δυνάμεις, διεκδικώντας κάθε ελεύθερο χώρο που έχει απομείνει σε μια πόλη με ελάχιστα ποσοστά πρασίνου και χώρους αναψυχής. Η απάντηση στο ποιοι είναι οι κομμουνιστές μαζί με άλλους συναγωνιστές που βρεθήκαμε μαζί και θα βρεθούμε με ακόμα περισσότερους. Αυτή την απάντηση μπορούν να τη δώσουν στην κάλπη ευρύτερες λαϊκές δυνάμεις που μπορούν να συγκρίνουν και να κρίνουν. Καλούμε όλους και όλες που, αν και δεν συμφωνούν σε όλα μαζί μας, σκέφτονται να ψηφίσουν το ΚΚΕ, τη λαϊκή συσπήρωση, επειδή το αναγνωρίζουν για τη δράση του, τη μαχητικότητα και την ανταλλάντευτη στάση του υπέρ των λαϊκών συμφερόντων. Αυτός είναι ο μονόδρομος των ανθρώπων του μεροκάματου, όλων αυτών που ζουν από το δικό τους σκόπο, που πρέπει να εμπιστευτούν την εμπειρία τους και όχι τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα που εξτομίζονται με μεγάλη ευκολία παραμονές εκλογών και ξεχνιούνται την επομένη. Σήμερα το λαϊκό συμφέρον επιβάλλει να εκλεγούν περισσότεροι με τα ψηφοδέλτια που στηρίζει το ΚΚΕ για να υπάρχει μεγαλύτερη και ισχυρότερη δύναμη στο πλάι του λαού. Μπορούν οι Θεσσαλονικοί να κάνουν την πραγματική διαφορά, ενισχύοντας αποφασιστικά το ψηφοδέλτιο της λαϊκής συσπήρωσης που στηρίζεται από το ΚΚΕ, το κόκκινο ψηφοδέλτιο. Για να δυναμώσει η λαϊκή διεκδίκηση, για σταθερή εργασία, αξιοπρεπείς μισθούς, δημόσιες δωρεάν κοινωνικές υπηρεσίες σε ελεύθερο χρόνο. Μπορούμε να αλλάξουμε τον αρνητικό σχετισμό δύναμης και στο Δήμο Θεσσαλονίκης, να ενισχύσουμε το ΚΚΕ παντού, για να οργανωθεί λαϊκή αντεπίθεση απέναντι στον πραγματικό αντίπαλο, το κεφάλαιο και όσους το υπηρετούν. Με ισχυρό ΚΚΕ παντού, κάνουμε την πραγματική διαφορά. Σας ευχαριστώ.